Νεκρική σιγή στο Μπέργαμο της Ιταλίας, καθώς τα στρατιωτικά φορτηγά μεταφέρουν τα εκατοντάδες θύματα ενός αόρατου εχθρού. 475 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία ημέρα. Τα νεκροταφεία στην περιφέρεια της Λομβαρδίας έχουν γεμίσει. Οι σωροί οδηγούνται για αποτέφρωση. Σε ένα σύστημα υγείας που έχει καταρρεύσει, οι γιατροί κάνουν έκκληση για βοήθεια. We are in desperate need of both nurses and physicians, together with ventilators and dispositives for protection. Το νοσηλευτικό προσωπικό στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στον κορονοϊό παλεύει για να κρατήσει ζωντανούς όσους περισσότερους μπορεί. Και tu puoi fare ben poco. Sei lì, capisci. Την ίδια ώρα στη Βρετανία, η κυβέρνηση Τζόνσον, μετά από τις παλινοδίες των τελευταίων ημερών, είναι ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό του Λονδίνου. Θέτει σε επιφυλακή 20.000 στρατιώτες, κλείνει σχολεία και 40 σταθμούς του μετρό. Ένα στα τρία θύματα εντοπίζεται στη Βρετανική πρωτεύουσα. People come into London from all over the world at a very high rate. And so the epidemic just got started here first. Ο σύμβουλος υγείας στην Downing Street παραδέχτηκε σήμερα πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Βρετανία να συγκρατήσει το ξέσπασμα της επιδημίας του φωνικού ιού. Ο κόσμος πλέον αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σε ορισμένα σούπερ μάρκετ κάποιοι έρχονται στα χέρια για τα απολύτως απαραίτητα. There were no toilet rolls. Και ενώ η Βρετανική κυβέρνηση φαίνεται ότι εγκαταλείπει το αμφιλεγόμενο δόγμα της ανοσίας της Αγέλης, στην Ολλανδία, η οποία υιοθετεί τη συγκεκριμένη τακτική για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, ο Υπουργός Υγείας καταραίει στο βήμα της Βουλής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι λιποθύμησε από υπερκόπωση. Την ίδια ώρα στο Βερολίνο και σε άλλες γερμανικές πόλεις σχηματίζονται ουρές από ανθρώπους που εμφανίζουν συμπτώματα και θέλουν να εξεταστούν. Στο διάγγελμά της η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr. Bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, που είδε το κόμμα του να βυθίζεται στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, σπέβδει να πάρει επιπλέον μέτρα για να προλάβει τα χειρότερα στην οικονομία. Μάλιστα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο των εθνικοποιήσεων για εταιρείες που θα βρεθούν στο χείλος της καταστροφής. Nous allons voir ce que l'humanité a de plus beau et aussi peut-être ce qu'elle a de plus sombre. Και ενώ η Ευρώπη μετρά θύματα και προετοιμάζεται για τα χειρότερα, ένας μεγάλος του παγκόσμιου σινεμά, ο Σερ Άντονι Χόπκινς, μένει κλεισμένος σπίτι με τη γάτα του Νίμπλο, που όπως λέει τον κρατάει υγιή, και εκείνος τη συντροφεύει με το πιάνο του.